Πολλά από όσα λέγονται είναι και για εσωτερικούς λόγους, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ αναφορικά με τις τοποθετήσεις Ερντογάν για την Ελλάδα. Ο ίδιος επεσήμανε πως η Τουρκία δεν έθεσε κανένα θέμα σχετικά με τις σχέσεις της με την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Συνόδου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτό. Το Μητσοτάκης Γιώκ το έχω ξανακούσει στο παρελθόν, το άκουσα μετά τον Εύρο, υπόθηκε με άλλα λόγια. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Ερντογάν, εκτιμώ ότι και πάλι κάποια στιγμή θα συναντηθούμε, πρέπει να συναντιόμαστε, πρέπει να μιλάμε και πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις διαφορές μας πολιτισμένα στα πλαίσια των σχέσεων καλής γειτονίας και μοναδικό σημείο αναφοράς το διεθνές δίκαιο, δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο στο οποίο να μπορούμε να στηριχθούμε για να λύσουμε τις διαφορές μας. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι κατέστη σαφές σε όλους ότι στην παρούσα συγκυρία η προσήλωση όλων των μελών του ΝΑΤΟ είναι στην Ουκρανία. Αναφερόμενος στην υπόθεση Τουρκιετζίαν, ο Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι κάποιοι εντός της διοίκησης δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Έχουμε δυνατότητες για να διορθώσουμε την εικόνα μας, είπε. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες γιατί δεν υπήρξε νωρίτερη αντίδραση. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Οι ευθύνες εδώ πέρα είναι υπηρεσιακές. Κάποιοι άνθρωποι εντός της διοίκησης πολύ απλά δεν έκαναν καλά την δουλειά τους. Πιστεύω ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα νομικό προστάσιο για να διορθώσουμε αυτό το οποίο έγινε, το οποίο αφορά την τουριστική εικόνα της χώρας, αφορά το τουριστικό μας προϊόν, αν και βλέποντας τα αποτελέσματα της φετινής τουριστικής περίοδου, δεν νομίζω ότι είχε και καμία, αυτή η καμπάνια είχε και καμία ουσιαστική επιρροή στο πόσο καλά πηγαίνει ο ελληνικός τουρισμός, ειδικά ο τουρισμός στο Αιγαίο, ειδικά ο τουρισμός στα νησιά μας.